Μου. Τι ωραία που συναντιόμαστε πάλι. Αχ, όμορφα δεν είναι. Βασίλη, είσαι στη γενιά των ανθρώπων που μεγάλωσαν βλέποντας τους ανθρώπους στο σινεμά ή στην τηλεόραση. Μεγάλωσα με αυτούς τους οποίους που νόμιζα ότι ήταν συγγενείς μου. Ότι ήταν η θεία μου η Ρένα, ο θείος ο Ντίνος, ο θείος ο Κώστας, ο Βουτσάς, ο θείος ο Θανάσης. Ήταν τόσο οικοί που νομίζω έπαιξε πολύ μεγάλο βαθμό το ότι τους λάτρευα και έγινα μετά, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ηθοποιός. Η τηλεόραση τότε είχε ακόμα κρατήσει αυτό το μύθο του πρωταγωνιστή. Κάτι εντελώς αντίθετο με αυτό που συμβαίνει στην εποχή μας. Που... ναι. Πρώτα βλέπεις τι τρώνε, τι κάνουν, τι αυτό και μετά λες, α, παίζει εδώ, άρα ήταν ηθοποιός. Πέρασες δύσκολα μέσα σε αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά, όποιος πει ότι δεν έχει δυσκολίες, θα είναι ψεύτης. Και μάλιστα όχι μόνο στην αρχή. Ακόμα σε όποιο σημείο και αν φτάσει η καριέρα σου, οι δυσκολίες δεν σταματάνε ποτέ. Έχει την δυνατότητα όμως αυτή η δουλειά να σου δίνει ένα μπράβο μέσα από το χειροκρότημα του θεατή, έτσι και να το λαμβάνεις. Είπα ότι αν στα 30 μου χρόνια δεν καταφέρω να επιβιώσω οικονομικά, να μπορώ να ζω από αυτή τη δουλειά, όσο και να την αγαπάω, θα πρέπει να την αφήσω τώρα που θα έχω το περιθώριο στα 30, να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου για να μπορώ να ζήσω. Στα 30, στα 29 ήρθαν τα εγκλήματα. Στα εγκλήματα, πώς σε τσίμπησαν, από την παράσταση που είχες κάνει, το μόλις χώρισα. Εκεί κάποιος εντόπισε. Εκεί ήρθε η Μαρία η Καβογιάννη και την Κωνσταντίνου και ο Πάπα Πέτρου, ναι, που είχε γράψει τη σειρά. Είχε ήδη ξεκινήσει η σειρά να παίζεται. Όταν την είχα δει τη σειρά, τα εγκλήματα, στα πρώτα επεισόδια, θυμάμαι που έλεγα πόσο θα ήθελα να παίξω σε μια τέτοια σειρά. Επειδή είναι και λίγο περίεργο αυτό το παρεδώσα με την τηλεόραση, γιατί μπορεί να γίνει ένα αν θες, επικίνδυνο ναρκωτικό για έναν καλλιτέχνη. Mm. Γιατί εξαρτάται ο λόγος για τον οποίο θέλεις να είσαι αναγνωρίσιμος, ξέρεις, και να μην το χάσεις ποτέ αυτό, οπότε ξαφνικά, μόνο και μόνο για να υπάρχεις στην τηλεόραση, θα κάνεις ό,τι χαζομάρα μπορεί να σου έρθει ή να φτάσεις στο σημείο να λες τι έφαγα χτες, τι έκανα προχτές, με ποιον ήμουν χτες, πόσο ερωτευμένος είμαι, ξέρεις, συνέχεια να υπάρχεις, να υπάρχεις. Υπάρχουν διαβαθμίσεις σε αυτά που τα λίγα που έχω δει από τα πολλά στην τηλεόραση. Κάποια μου θυμίζουν ένα κακό παρελθόν. Όταν λοιπόν έχουμε λατρέψει σειρές και ονειρευόμαστε και εμείς να κάνουμε, να φτάσουμε σε ένα σημείο να κάνουμε ωραία πράγματα, όταν βλέπεις κάτι να συμβαίνει εδώ και οι περισσότερες να θυμίζουν κάτι του παρελθόντος που δεν σε αφορά, λες γιατί ρε γαμώτο, να πέσουν όλα αυτά τα λεφτά και να είναι κάτι το οποίο όμως δεν κοιτάζει πολύ μπροστά. Φυσικά υπάρχουν κάποιες που είναι μαργαριτάρια. Τα καλύτερα μας χρόνια που όχι επειδή υπάρχω. Είσαι η φωνή στα καλύτερα μας χρόνια. Είσαι η φωνή. Κοίταξε να δεις, είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος σε αυτή τη σειρά που υπάρχω, γιατί είναι σαν να αφηγούμε τη δικιά μου ζωή. Δεν σου κρύβω ότι είμαι φανατικός θαυμαστής της σειράς του Χριστόφορου. Όχι γιατί πήγε στο Netflix, έτσι. Όχι. Γιατί άξιζε να πάει στο Netflix. Ναι. Έτσι κι αλλιώς. Όταν λοιπόν είδα πραγματικά αυτή την καινούρια του δουλειά, είπα Παναγία μου, αυτή θα έπρεπε να είναι η αναβάθμιση της ελληνικής τηλεόρασης, είναι αυτό. Τη διαφήμιση, τι φοβήθηκες ποτέ? Πέρα από το βιοποριστικό, μου δίνεται η ευκαιρία μέσα από τη διαφήμιση να νιώσω έστω για μία ή δύο μέρες που μπορεί να είναι τα γυρίσματα, πώς μπορεί να είναι να δουλεύεις στο Hollywood από άποψη παραγωγής. Νιώθεις ότι όλα γίνονται με έναν μαγικό και εξαίσιο διαφορετικό τρόπο από ό,τι μπορεί να γίνει σε μία σειρά που πρέπει να τρέξουν να βγάλουν 1000 επεισόδια. Πάω στο θέατρο. Mm-hmm. Εδώ στο Ακροπόλ είναι η δεύτερη φορά που παρουσιάζεις τον Κουρέ της Σεβίλης, mm-hmm, σε σκηνοθεσία της Σοφίας της Πειράτου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που κάνετε γίνεται με πολύ μεγάλη εντυμότητα. Όταν βρισκόμαστε πάνω στη σκηνή, δεν μετράμε τα εισιτήρια με την έννοια ότι θα παίξω καλύτερα γιατί έχουμε κόψει περισσότερα εισιτήρια. Είναι η ζωή μας, γινόμαστε κάποιοι άλλοι. Αυτό που συμβαίνει με τον Κουρέα της Σεβίλης, μπορώ να σου πω ειλικρινά ότι
ίσως και να μην μου έχει ξανασυμβεί. Γιατί είναι ένα σύνολο πραγμάτων και συνευρέσεων που νομίζω ότι η επιτυχία της παράστασης είναι το λιγότερο για εμάς. Λοιπόν, την άνοιξη πια του 23 θα είσαι ο μισάνθρωπος και θα σε σκηνοθετήσει μια μεγάλη μορφή του θεάτρου, Peter Stein. Mm. Τον έχει συναντήσει. Ναι, το Μάιο είχα τη χαρά και την τιμή να μας φιλοξενήσει στην Ιταλία, στο σπίτι του, στη Φάρμα, και μπορώ να σου πω ότι μαγεύτηκα. Η απλότητά του απέδειξε ότι ο μύθος του καλά κρατεί. Γιατί, ξέρεις, οι σημαντικοί άνθρωποι δεν χρειάζεται να δείξουν ότι είναι σημαντικοί. Πρώτα μου έδειξε κάτι 30 φιλιές που έχει φυτέψει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι... Ζούμε σε μια εποχή που όλοι μας δεχόμαστε πάρα πολλά ερεθίσματα από πάρα πολλές πηγές. Τι δεν σ' αρέσει μέσα σε όλο αυτό με τα social media? Είναι λίγο ένα ναρκωτικό περίεργο το οποίο νομίζεις ότι σε κάνει ευτυχισμένο επειδή μπορεί να πάρεις πολλές χιλιάδες like για μια φωτογραφία που θα είσαι πολύ κούκλος ή κούκλα. Και αυτό να σε καλύπτει. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι μπορεί να σε καλύπτουν τα likes από ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Άμα δώσεις πολύ μεγάλη σημασία στο μακρύ και το κοντό του καθενός, θα χάσεις το μπούσουλα της ζωής, που η ζωή είναι εκεί έξω, δεν είναι εκεί μέσα. Μέσα στη ζωή υπάρχει και η συντροφικότητα, την οποία την έχεις κατακτήσει. Τι πιστεύεις ότι είναι ο σημαντικός παράγοντας για να ζήσουν και να είναι δύο άνθρωποι μαζί? Να έχουν περάσει τα χρόνια χωρίς να το καταλαβαίνεις και να υπάρχει ακόμα χιούμορ, να γελάει ο ένας με τον άλλον. Να υπάρχει μια εκτίμηση και ένας θαυμασμός που ο χρόνος δεν τα έχει φθείρει καθόλου. Αυτό μπορώ να σου πω από τη δικιά μου εμπειρία. Το πάθος, ας πούμε, αυτό, έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα χαθεί, είναι αναπόφευκτο. Το θέμα είναι τι θα αφήσει πίσω του. Ναι, ας πούμε, η εικόνα της ευτυχίας σας αυτή τη στιγμή είναι αυτό που έχετε καταφέρει να κάνετε το σπίτι στο Πήλιο. Είπαμε, εκεί που θα αγοράζαμε ένα σπίτι στην Αθήνα, είπαμε να χτίσουμε μία φωλιά να ξεφύγουμε από την Αθήνα και να νιώθουμε ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει ευτυχία. Πού πιστεύεις ότι ζορίστηκες πολύ? Αν θα υπήρχε κάτι πολύ δύσκολο στη ζωή μου που ζορίστηκα πραγματικά, ήταν στα 50 μου, όπου εκεί έζησα απώλειες, όπου εκεί πέρα, όσο αισιόδοξος και να είσαι, χάνεται η ζωή κάτω από τα πόδια σου, νιώθεις η γη κάτω από τα πόδια σου. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς την απώλεια. Και μάλιστα δυσκολότερο ακόμα όταν δεν έχει έρθει η ώρα εκείνης της απώλειας. Άρα εννοείς απώλειες φίλων περισσότερο. Ναι, ναι. Εκεί έχασα τον εαυτό μου για ένα διάστημα και ήταν και ένας λόγος που δεν ήθελα και να βγαίνω και σε συνεντεύξεις τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ το πώς ήταν την ερώτηση πώς πέρασε στην καραντίνα. Το 20 ξεκίνησαν όλα. Με απώλειες και με παρολίγων απώλεια της μητέρας μου. Από τον κορονοϊό. Ζει η μητέρα σου? Ναι, ζει. Απλώς ήταν διασωληνωμένη 17 μέρες και ήταν από στιγμή σε στιγμή θα τη χάναμε. Όλοι έχουμε μία διαδρομή. Όλοι ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Νομίζω ότι το ταξίδι πρέπει να είναι ο καθένας να φροντίζει να είναι όμορφο. Και με ωραίους συνεπιβάτες. Καλό ταξίδι, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά.